ενστάσεις ως προς το δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να προτείνει Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφία ως αντιπρόσωπο για το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συνοδεύτηκε η επανάληψη της διαδικασίας εκλογής των αντιπροσώπων του Δήμου Ιαννητών μετά την ακύρωση της πρώτης απόφασης από την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, από τα όσα υπόθηκαν και εννοήθηκαν, προκύπτει ω πολύ πιθανό το ενδεχόμενο. Να υπάρξουν προσφυγέ και για τη δεύτερη απόφαση, που ουσιαστικά είναι η ίδια με την πρώτη, καθώ ο Δήμαρχο Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα συμπεριέλαβε στην πρότασή του την επικεφαλή τη παράταξη Ιωάννα 2023, Τατιάνα Καλογιάννη, πέραν του ιδίου και του Μάκη Χρυσοστόμου. Για εσφαλμένη νομικά πρόταση, έκαναν λόγο οι παρατάξει τη μειοψηφία για έναν νέα εποχή και ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία. Με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστασία Γιωγλή να σημειώνει πως η απόφαση δεν ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση για τον συγκεκριμένο λόγο, αλλά επειδή οι προτάσεις της πλειοψηφία δεν είχαν ψηφιστεί από το σύνολο του σώματος. Η πρόταση της πλειοψηφίας τελικά υπερψηφίστηκε από την παράταξη της Δημοτικής Αρχής και της κυρίας Καλογιάνη, ενώ απήχαν οι παρατάξεις των κυρίων Παπαγεωργίου, Κόντα και Κολόκα. Προηγουμένως είχε επαναληφθεί και η διαδικασία για την εκλογή του Γιώργου Αρλέτου ως εκπροσώπου της αντιπολίτευσης. Η Όλη Τσουμάνη, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, ψήφισε λευκό και στις δύο ψηφοφορίες. Η πρότασή μας, η πρόταση της πλειοψηφίας και δημοτικής αρχής είναι να εκπροσωπηθεί ο Δήμος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων από την κυρία Καλογιάννη, τον κύριο Χρυστόμο και εμένα προσωπικά. Τη στιγμή λοιπόν που είναι περιοριστικό και αριθμητικό ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας εκλέγεται από τη μειοψηφία και εξελέγεται από τη μειοψηφία είναι εσφαλμένη νομικά η πρόταση ε, και θα οδηγήσει και προειδοποιούμε. Ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω σε ε, την, ε, την... το Δημοτικό μας Συμβούλιο και την συγκρότηση του φορέα. Ε, εάν λοιπόν η Δημοτική Αρχή, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να συναισθανθεί ε, την ε, κατάσταση και να ε, αποφύγει να επιλέξει εκπρόσωπο της μειοψηφία στην πρότασή τη. Εάν παρόλα αυτά επιμένει η Δημοτική Αρχή, εμείς θα απέχουμε, τις, δηλώνουμε κατηγορηματικά την διαφωνία μα, την νομική και την πολιτική, σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείτε, για να καταγραφεί στα πρακτικά και θα απέχουμε τη διαδικασία. Νομίζω είναι πασιφανέ ότι πάμε να κάνουμε το ίδιο λάθο πάλι. Και για να αποφύγουμε τη διαδικασία, εκτό αν δεν θέλουμε να καθοριστεί πλέον διοικητικό συμφίλιο στον Φόσδα. Και θέλουμε να καθυστερήσει η διαδικασία του Φόσδα. Πάλι θα, θα, επανέλθουμε και θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και το προηγούμενο γεγονός όπου ακυρώθηκε η απόφαση. Για άλλο λόγο. Ε, υπάρχει τρόπο να θα ακυρωθεί τώρα. Θα ακυρωθεί τώρα. Στον έλεγχο νομιμότητας ελέγχθηκαν όλα. Η απόφαση ε, δεν, ε, ε, δεν ακυρώθηκε για αυτό το λόγο, αλλά για το λόγο ότι οι, οι αντιπρόσωποι της πλειοψηφίας εξελέγησαν μόνο από την πλειοψηφία και όχι από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι γιατί περιλαμβάνονταν αντιπρόσωπος που δεν προέρχονταν από την πλειοψηφία. Άρα σας δηλώνω ότι θα προσφύγω στην πρώην απόφαση στο άρθρο 152. Ωραία. Και να δηλώσουμε εδώ ότι ήδη η προσφυγή του κυρίου Αϊβατίδη απερίφθη λόγω έλλειψη σε νόμου συμφέροντο. Ο καθένα εδώ μέσα, με αυτά που δηλώνει, αναλαμβάνει τι πολιτικέ του ευθύνε. Γιατί είμαστε πολιτικό όργανο και ο καθένα εδώ μέσα αναλαμβάνει τι πολιτικέ του ευθύνε και κρίνεται από την κοινωνία. Παρακαλώ, ε, καλείται το σύνολο του Συμβουλίου να ψηφίσει επί της προτάσεως για τους αντιπροσώπους στη διοίκηση που προτείνονται από την πλειοψηφία. Όλη η πλειοψηφία, η παράταξη της κυρίας Καλογιάννη και απέχει η παράταξη του κυρίου Παπαγεωργίου, η παράταξη του κυρίου Γκόντα. Θεωρώντας ότι η ψηφοφορία δεν συνάδει με την κείμενη νομοθεσία. Ωραία. Ο κύριος Κολόκας. Θεωρώντας ότι τα μπερδεύουμε πάρα πολύ. Και θα και ναι. Λευκό η κυρία Τσουμάνη. Πάντως στην αρχική του τοποθέτηση, ο Δήμαρχο Τωμά Μπέγκα εξέφρασε την άποψη ότι η απόφαση τη αποκεντρωμένης διοίκηση είναι εσφαλμένη. Παρ' όλα αυτά, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, εμεί πολιτικά αποφασίζουμε να μην προσφύγουμε επί τη απόφαση τη αποκεντρωμένη διοίκηση στην Επιτροπή του άρθρου 152 και στη συνέχεια, εάν χρειαζόταν, στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή θα είναι μια χρονοβόρος διαδικασία και δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε εμείς, η δική μας Δημοτική Αρχή, η οποία θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την εκλογή του Προεδρείου του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Είχαμε προειδοποιήσει για αυτή την εξέλιξη, γιατί θεωρούσαμε ότι η προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μια λαθασμένη απόφαση. Εμεί δεν έχουμε, και εγώ προσωπικά δεν έχω συνηθίσει να ρίχνω πυροβολισμού στον αέρα σε σχέση με μια απόφαση ενό θεσμικού οργάνου. Αν ο κύριο Δήμαρχο έχει κάποια διαφορετική άποψη για αυτή, θα έπρεπε να την προσβάλλει την απόφαση. Τη στιγμή που την προσβάλλει, την αποδέχεται και η Δημοτική Αρχή την εφαρμόζει. Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή δέχεται ότι υπάρχουν δύο, εκλεκτορικά σώματα.